Αυτή την ώρα οι εξελίξεις. Καλησπέρα, Γιάννη. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην Αθήνα, εκτός κοινοβουλίου σε πρώτο επίπεδο? Καλησπέρα. Η ένταση, με αυτή τη λέξη που να περιγράψουμε την κατάσταση, ένταση και μέσα στην αίθουσα της Βουλής και κυρίως εκτός της Βουλής. Ήδη έχουμε αψιμαχίες μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας με μολότοφ από τη μια πλευρά, δακρυγόν από την άλλη. Όλα αυτά συμβαίνουν γύρω από τους δρόμους του Συντάγματος, έχουν φτάσει μέχρι το Κολωνάκι τα επεισόδια. Το μεγάλο πλήθος των διαδηλωτών που έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το απόγευμα ήδη έχει διαλυθεί και έχουμε αυτά τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και νεαρών ατόμων. Έχουμε και κάποιους τραυματίες, ευτυχώς όχι κάποιους πολύ σοβαρά. Αυτά συμβαίνουν εκτός Βουλής βέβαια. Μέσα στη Βουλή όμως και εκεί δεν απουσιάζει η ένταση, σε ένα διαφορετικό επίπεδο, όπως περιγράψετε εσείς λίγο πριν. Από τις 2 η ώρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση σε κλίμα έντασης, γιατί έθεσε η αντιπολίτευση το θέμα του κατεπήγοντος, το θεώρησε αντισυνταγματικό, γιατί θα πρέπει δηλαδή να ψηφιστεί μέσα σε 10 ώρες από τις 2 μέχρι τα μεσάνυχτα αυτό το νομοσχέδιο. Δημιουργήθηκε μια ένταση μεταξύ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Βενιζέλου, και του βουλευτή του ΚΚΕ, του κ. Μαυρίκου, ο οποίος πέταξε και αυτό το μνημόνιο 700 σελίδων προς την πλευρά του κ. Βενιζέλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα... Πέρα της έντασης όμως, Γιάννη, οι εκτιμήσεις ποιες είναι αυτή την ώρα? Θα περάσει τελικά, θα περάσει το PSI, θα περάσει το μνημόνιο, παρά τις παλινοδίες, τις αντεκλήσεις και όλα αυτά στα οποία γίναμε μάρτυρες? Λοιπόν, οι εκτιμήσεις και από όλες τις πλευρές είναι ότι και τα τρία αυτά, οι τρεις πτυχές αυτού του νομοσχεδίου, γιατί ένα νομοσχέδιο είναι με τρία διαφορετικά άρθρα, θα περάσει. Το θέμα είναι και το ζητούμενο, κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, είναι η πλειοψηφία με την οποία θα περάσει. Να πούμε καταρχήν ότι δεν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δεν αποτούνται δηλαδή τα 2/3 των βουλευτών, αρκούν 151 ψήφοι για να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Ωστόσο, από το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η ψήφη που θα συγκεντρώσει αυτό το νομοσχέδιο θα είναι μεταξύ 200 με 230. Mm-hmm. Ότι θα το υπερψηφίσουν δηλαδή και θα περάσει. Και θέλουν ένα τέτοιο αριθμό ώστε να στείλουν και ένα μήνυμα στις Βρυξέλλες και γενικά στους δανειστές, από τους οποίους έχουν δεχτεί πολλές πιέσεις τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό των κομμάτων, έχουμε φαινόμενα ανταρσίας και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Υπολογίζει ότι γύρω στους 25 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 20 της Νέας Δημοκρατίας θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο ή θα απόσχουν, δεν θα πάρουν μέρος στην ψηφοφορία. Ήδη είχαμε πριν από λίγη ώρα μια κοινή δήλωση 6 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είπαν ότι δεν θα πάρουν μέρος στην ψηφοφορία, ανάμεσα σε αυτούς ο πρώην υπουργός, ο κ. Καστανίδης, και 5 συναδελφοί του, οι οποίοι όλοι κινούνται στο κλίμα του κυρίου Παπανδρέου. Και έχει σημασία αυτό. Ενδιαφέρον έχει, αν θέλετε να προσθέσω, σε ό,τι αφορά την Δημοκρατία, ότι δύο από τους βουλευτές που δεν θα το ψηφίσουν, ο κ. Μαρκόπουλος και ο κ. Τζίμας, είναι επίσης στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά. Που σημαίνει ότι δεν πειθαρχούν και οι μεν και οι δε στα κελέσματα και τις απειλές των Προέδρων τους ότι θα βρεθούν εκτός κόμματος και δεν θα βρεθούν και στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές. Άρα θα υπάρξει και ένα γαϊτανάκι σε κομματικό επίπεδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα είμαστε